Γεια σου Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία γυαλιά φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλω να μου τα πάρουν όλοι από εδώ. Είναι πολύ της μόδας τα γυαλιά με τους πολύτιμους σκελετούς. Τελικά το να είσαι δίπλα δεν είναι η ομορφιά. Είναι το χαμόγελό σου, η καλοσύνη σου, αυτή η καθαρότητα που έχεις. Παιδική ενέργεια νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό τελικά να είσαι δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Σου αλλάζουν την ημέρα και τη διάθεση. Χαίρομαι που το λες, ένας από τους πιο θετικούς ανθρώπους τηλεόρασης. Ευχαριστώ. Παιδιά, να φύγω. Εσύ δεν είσαι. Εγώ δεν είπα για μένα. Εμείς τα είπαμε. Εσύ για τον Κώστα. Εσύ είσαι πιο προκλητικός. Εσύ είσαι ίδρυκα της παρέας. Δηλαδή εσύ είσαι. Γιατί εγώ με τον Κώστα μπορεί κάποια στιγμή να βαρεθούν μαζί μας, καταλαβες. Εκεί θα αναλάβω εγώ. Εκεί θα αναλάβεις εσύ. Θα πει, ναι, θα κάνεις πιο σπάι. Εμείς κάναμε για μια πολύ ωραία εκπομπή στο Real στο ραδιόφωνο με τον Κώστα την προηγούμενη εβδομάδα. Σας άκουσα. Που είπαμε πολλά. Μόνο που θα μην πει πότε θα παντρευτεί. Γιατί? Γιατί ο Κώστας έχει υπερβολικά πολλές κατακτήσεις. Πάρα πολλές. Το λατρεύουν τα κοριτσόπουλα και όχι μόνο. Έχει σε όλη... Τον αγαπάνε και οι γυναίκες. Έχει πέρασει σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα φύλλα. Και... Δηλαδή είναι αγαπητός πολύ ο Κώστας. Όχι άδικα. Ναι. Χαίρομαι. Καλό είναι αυτό. Ναι. Στη δουλειά που κάνουμε κιόλας. Εσένα κάποιος πώς μπορεί να σε κερδίσει. Ή κάποια μάλλον, θέλεις, για να μην γίνουμε συγκεκριμένοι. Ναι, εμείς, ναι. Πάμε αλλού και δεν υπάρχει περίπτωση να με κερδίσει ποτέ. Ίδιο με σένα, στη γλυκύτητα, στην καλοσύνη, σε όλο αυτό. Εντάξει. Ή θέλεις μια πιο τσαμπουκά. Δεν το, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψεις κιόλας ποτέ, να πεις θέλω αυτό, δεν παραγγένεις σε εστιατόριο, αλλά... Μ' αρέσει έτσι να είναι αθλητική προσωπικότητα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός και είμαι πολλές ώρες της ημέρας με τον αθλητισμό. Σε γυμναστήρια, σε καλοκαιρινά σπορ, κάνω και το χειμώνα. Θα μας κάνεις και σε λίγο, έτσι. Θα κάνουμε. Με μονοπέδιλο. Με μονοπέδιλο, έτσι. Ναι. Με μαγιό. Γυμνός. Και στο Σίβιο. Και στο Σίβιο. Θα το βάλω πάνω. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Θέλω υποχρεωτικά να φέρω στο Σίβιο, έτσι. Για πες. Να έχει χιούμορ. Ναι. Να είναι καλός άνθρωπος. Θετική ενέργεια. Αυτό νομίζω. Σταντιά μελαχρινή. Δεν έχω πρόβλημα. Άσε που και τώρα οι περισσότερες που είναι μελαχνές γίνονται ξανθιές. Σε πειράζει ηλικία. Θες να είναι σίγουρα μικρότερη από σένα. Όχι. Έχεις υπάρξει με μεγαλύτερη σου. Μόνο. Μόνο. Ναι. Η μεγαλύτερη διαφορά. Μία είχα μικρότερη. Η μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας που έχεις προς τα πάνω με γυναίκα ποια ήταν. 9 χρόνια. Μεγαλύτερη σου 9 χρόνια. 9. Δηλαδή εσύ πόσο είσαι. Είμαι 28 τώρα. Άρα πόσο ήτανε. Πριν πόσα χρόνια ήταν. Ήτανε στα 22. Και ήταν 31 η κοπέλα δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει δεν ήταν σχέση. Ήταν μόνο σεξ. Όχι ήταν. Λίγο κράτησε. Σχέση ήταν, αλλά δεν ήταν σχέση. Μια σοβαρή σχέση θεωρείται μετά από ένα χρόνο. Όχι. Το έχεις κάνει ποτέ. Όχι. Έχεις μπει στον πειρασμό. Όχι. Σε πειρασμό σε έχω μπει, ναι. Στη δουλειά που κάνω. Αλλά δεν μ' αρέσει σαν ιδέα. Να σου πω κάτι. Όλη αυτή η μόδα που έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία και οι ωραίοι άντρες, όπως εσύ, που ασχολούνται με τις εκπομπές, βγαίνουν και δηλώνουν ότι έχουν πάει με 18.000 γυναίκες. Χίλιες ότι έχουν πάει με χίλιες. Ότι έχουν πάει με 3-4 ταυτόχρονα κτλ. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό εσένα. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτές οι δηλώσεις δεν μου αρέσουν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο πως γυναίκες έχω πάει. Δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα μου κάνει ότι τι είναι γυναίκες μπουκάλια δηλαδή. Δηλαδή είναι κάτι, οκ, αφορά, υπάρχει μια κοινή παράμετρος που είναι ο άντρας αυτή τη στιγμή που είναι ο Χ, ψυχή μονέτος. Αλλά κάθε ιστορία θεωρώ, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορείς να λες χίλιες σχέσεις, χίλια κρεβάτια, γενικά, δεν γίνεται όλα να τα ίδια. Γενικά και γι' αυτό ας πούμε δεν έχω κάνει σχέσεις της μιας βραδιάς, γιατί λειτουργώ και αρκετά κεφαλικά. Mm-hmm. Οπότε όλες θέλω να δεθώ πρώτα, δεν το βλέπω σαρκικά μόνο. Όλες τις φορές που έχεις κάνει κάτι, έχεις κάνει εσύ το πρώτο βήμα, φαντάζομαι όχι. Όχι. Τις περισσότερες έχουν κάνει το πρώτο βήμα. Είμαι γενικά λίγο ντροπαλός. Επειδή μικρός έχω πάει και κάτι χιλόπιτες τις ωραίες, ξέρεις, δυσκολεύομαι να το κάνω. Οι ωραίοι τρώνε χιλόπιτες, ρε Κώστα. Γιατί. Τρώνε. Αμέ. Εσύ τώρα πιστεύω δεν τρως, μικρός θα ήσουν τότε. Εντάξει. Τώρα δεν είμαι πολύ με τη δουλειά, πολύ focus εκεί και δεν... Εγώ πιστεύω ότι δεν φλερτάρεις ποτέ. Άμα μ' αρέσει κάτι θα φλερτάρω. Γενικά βέβαια δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται σήμερα, ξέρεις που είσαι σε ένα κλαμπ και βλέπεις μια ωραία κοπέλα, πας της μιλάς και τώρα δεν έχει γίνει ας πούμε, γιατί δεν το κάνω. Παλιότερα όμως, έτσι και οι χιλόπιτες που λες να κεράσεις ένα ποτό, κάτι να μιλήσεις, παράτομα δεν ξέρω εγώ. Τώρα που έχουν γίνει όμως, και οι γυναίκες έχουν γίνει κυνηγοί πια. Και αυτό είναι λίγο, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι εγώ κυνηγός. Τώρα που έχεις γίνει γνωστός μέσα από τη δουλειά σου, δεν έχουν λίγο μειωθεί οι χιλόπιτες, φαντάζομαι. Δηλαδή, ποια δεν θα ήθελε να είναι. Εντάξει, δεν σου λέω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιο δύσκολα για κάτι πιο σοβαρό θα μου μιλήσουν.
Συνήθως έρχονται κορίτσια που θέλουν να βγουν μια φωτογραφία, μια αγκαλιά, ένα φιλί, ξέρεις. Εμένα με δύο πράγματα προχθές ο κόσμος μου έκανε εντύπωση. Πρώτον, ότι δεν θα είχα πρόβλημα να τα φτιάξουμε θαυμάστρια. Εννοείται, ναι. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είναι. Τι σημαίνει θαυμάστρια, είναι κάτι υποδιέστερο. Δηλαδή, θαυμάστρια. Όχι, όχι, ίσα, ίσα. Κάποιοι θαυμάστρια ποτέ δεν τα φτιάχνουν. Γιατί να μην τα φτιάξει μια κοπέλα η οποία είναι. Και δεύτερον, γιατί η σχέση δεν ξεκινάει επίσης όρις και ίσως μετά βγουν κάποια άλλα θέματα. Τι θέματα, ναι, γιατί. Το ότι εσύ αισθάνεσαι ότι έχεις το πάνω χέρι ούτως ή άλλως, ώστε και υποσυνείδητα είμαι σε μια τέτοια σχέση που ο θαυμασμός έρχεται εκ των προτέρων. Αυτό είναι στο χέρι, ναι, να το κρατήσει να και πω, να μην είναι. Ίσως είναι σαν... κάτι πιο δύσκολο και η αρχή δεν γίνεται με, τις... με ίδιες συνθήκες. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, δεν είχα τόσο θαυμαστές ποτέ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά... είναι στο χέρι της, νομίζω. Ξέρεις, να μην το έχεις κάνει ποτέ και το λες. Όχι. Όχι. Δεν έχει τύχει. Όχι, δεν έχει τύχει. Με, αλλά... με τραγουδίστρια έχεις υπάρξει. Όχι. Το σκέφτηκες. Όχι, όχι. Άργησες να... ήτανε, δεν ήτανε όχι, ήτανε... Όχι. Ξέρεις τι μου είχε κάνει τύπωση σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε με τον Κώστα. Τι, το σωστό έχω πει, ε. Όχι. Ότι μου είπε ότι όταν είδε πάνω στην πίστα στο λαϊκό πρόγραμμα που γενικά έρχονται κοντά στον άλλο, παλαιότερα είχε τύχει και του είχαν βάλει χέρι, ρε παιδί μου, του είχαν πιάσει τα οπίστια. Ακόμα γίνεται, όχι παιδί. Σε κουφτώνουν δηλαδή κανονικά. Όχι παιδί μου, ο κόσμος. Με τις κοπέλες που θα τραγουδήσουμε κάποιο ντουέτο είναι φυσικό. Γιατί ακόλουθο να υπάρχει έτσι μια έλξη. Το κουφτώνουν κανονικά. Και για ποιο λόγο. Παντού. Παντού ξέρω. Δηλαδή. Παντού, παντού. Παντού, παντού. Και εσύ πώς έχεις αντιδράσει. Γελάω, το μικρόφωνο δεν μπορώ να πω κάτι. Α, μπορείς να το ελέγξεις. Πάρ' το χέρι σου από εκεί. Τι να πω. Γελάτε, παιδιά. Να σου πω κάτι. Άντρας έχει φλερτάρει ποτέ. Ευγενικά και τα λοιπά. Στα μαγαζιά σίγουρα, ναι. Στα μαγαζιά που δουλεύω. Έχει τη φυσιογνωμία, δηλαδή, το ότι είναι ένας κούκλος. Και πώς αντιδράς, τι λες, ας πούμε, ξέρω εγώ εσύ. Δεν μιλάω, γελάω. Γελάς. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Σε ένα μαγαζί, εντάξει. Είμαι κακό. Πάνω στη σκηνή και με κοιτάει όλος ο... Εσύ δεν μας έχεις πει καμιά φορά. Μας έχεις πει για παλιά, τώρα πρόσφατα δεν σου έχει τύχει. Εμένα. Ναι. Είμαι παντρεμένος, δεν φλερτάρουν άντρες. Αυτό δεν έχει, νομίζω αυτό δεν έχει να κάνει. Μπα, έχει καιρό να με φλερτάρει άντρας, παιδί μου. Μου έχεις κόψει την τύχη. Μου έχεις κόψει την τύχη. Μπράβο, μπράβο, φιλιά να τις δώσεις. Πού είναι κάτω εσείς. Λοιπόν, σκέφτεσαι τον εαυτό σου πότε παντρεμένο με παιδιά και λοιπά, το φαντάζεσαι αυτή την εικόνα. Το παντρεμένος δεν είναι κάτι που, ξέρεις, το έχω έντονο στο μυαλό μου. Δεν είμαι κατά του γάμου, αλλά δεν είμαι και φανατικά υπέρ, ξέρεις, εκκλησίες, γάμους και όλα αυτά. Με παιδιά θέλω να κάνω πολύ μεγάλη οικογένεια, ναι. Θες να κάνεις πόσα παιδιά ιδανικά? Το ιδανικό είναι τρία. Τρία. Ο καλύτερος σου φίλος. Αλλά να μπορώ, συγγνώμη, να μπορώ να τα συντηρήσω. Δηλαδή, ζούμε σε μέρες οικονομικά, που σωστό. Δυστυχώς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Εσύ οικονομικά παιδιά, πώς είσαι? Προσπαθώ. Προσπαθώ. Γιατί και αυτό θέλω να το πω, νομίζουνε ο κόσμος επειδή τραγουδάω και έχουν ακούσει πολλά ποσά, δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που πρόλαβα τις, τα μεγάλα ποσά. Η οικογένειά σου ήταν ευκατάστατη? Σχετικά ναι. Είμαι σε ένα σημείο τώρα που βοηθάω την οικογένειά μου. Α, όπως μπράβος. Με έχει βοηθήσει τόσα χρόνια, μπράβος, και με έχει στηρίξει, βοηθάω, μπράβος, και την οικογένειά μου. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και λοιπόν, πήγα να ρωτήσω πριν κάτι τελευταίο, ποιος είναι ο καλύτερος ή καλύτερη του φίλη? Είναι δύο, τρεις είναι φίλοι μου που είναι, τους ξέρω από το σχολείο και από τον μπάσκετ. Ονόματα? Ο Τάσος, ο Αλέξανδρος και ο Τάκης. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σε κατεβάσουμε στην παραλία για τραγούδι και για θαλάσσια σπορ. Πάμε! Φύγαμε. Πάμε. Ναι, στα απλά.